Το θέμα της ομιλίας είναι το ταξίδι στον χρόνο και πώς μπορούμε μέσα από αυτό να γνωρίσουμε το ιστορικό παρελθόν, να το συνδέσουμε με το σήμερα για να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Ο Σύλλογος Μεσαιωνικό Ρόδο σκέφτηκε να το πετύχει μέσα από την οργάνωση ενός Μεσαιωνικού Φεστιβάλ. Ιδρύθηκε το 2005, είναι ένας πολιτιστικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος και έχει έδρα στη Ρόδο. Τι είναι όμως το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ? Το Μεσαιωνικό Φεστιβάλ είναι μια ιστορική αναβίωση και αναφέρεται στην περίοδο 1306-1522, όταν το τάγμα των υποτών του Αγίου Ιωάννη διοικούσε το νησί. Σκοπός μας βέβαια δεν ήταν να αναδείξουμε το ιστορικό αυτό τάγμα, αλλά μια ιστορική περίοδο και μια πολιτιστική κληρονομιά που μας ήταν μέχρι πρότινος άγνωστη, γιατί δεν διδάσκεται στα σχολεία. Οπότε η τοπική κοινωνία ελάχιστα γνώριζε για το τι συνέβαινε στον τόπο εκείνη την εποχή. Αποτελεί μια δράση λοιπόν εκπαιδευσιοψυχαγωγίας. Entertainment το λένε στα αγγλικά, γιατί αξιοποιεί καλλιτεχνικά δρόμενα και ιστορικές αναπαραστάσεις με σκοπό να γνωρίσει την ιστορική κληρονομιά στην κοινωνία η οποία αποτελεί μέρος της κληρονομιάς αυτής. Ένα εργαλείο λοιπόν για βιωματική γνωριμία με την ιστορία, την πολιτική κληρονομιά και κίνητρο πολιτιστικής παραγωγής και ανάπτυξης διαπολιτισμικού διαλόγου, το οποίο βέβαια μπορεί να αξιοποιηθεί και για ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού. Στόχοι είναι η διατήρηση, η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ειδικά για τη μεσαιωνική περίοδο που, όπως είπα και προηγουμένως, δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γιατί επιλέξαμε αυτή την ιστορική περίοδο αναφοράς? Γιατί καταρχήν έχουμε ένα εξαιρετικό μεσαιωνικό σκηνικό, για όσους ίσως γνωρίζετε τη Ρόδο, με κάστρα, με τείχη, με τάφρο, πάρα πολύ καλά διατηρημένα, προστατεύονται από την UNESCO από το 1992. Και θα αποτελούσε αυτό ένα εξαιρετικό φόντο για μια τέτοια ιστορική αναβίωση. Ήταν άγνωστη μέχρι πρότινος, όπως είπαμε, η ιστορία του από την τοπική κοινωνία. Και βεβαίως, μέσα από τις δράσεις μας θα αναδεικνύαμε το μνημείο, αλλά και οι δράσεις αναδεικνύονται από αυτό. Όλοι οι συμμετέχοντες είναι ντυμένοι μεσαιωνικά και όλα τα σκηνικά που χρησιμοποιούμε είναι φτιαγμένα με υλικά της εποχής, μελετημένα κατόπιν έρευνας. Και για να πάρουμε μια ιδέα, για όσους δεν γνωρίζουν τη Μεσαιωνική Πόλη, αυτή είναι μια πανοραμική θέα και εδώ βέβαια το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το γνωστό καστέλο για τους Ρόδιους. Αυτό βέβαια ήταν το ψυχαγωγικό μέρος του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ,
η κατάληξη μιας σειράς δραστηριοτήτων του Συλλόγου Μεσαιωνικό Ρόδο. Γιατί πριν φτάσουμε να οργανώσουμε αυτό που είδατε, και βεβαίως δεν φαίνονται τα εκπαιδευτικά δρόμενα στο βίντεο, οργανώνουμε μια σειρά από εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, συμπόσια. Εδώ βλέπετε μια λίστα από αυτά. Με σκοπό βεβαίως να γνωρίζουμε στην τοπική κοινωνία το ιστορικό παρελθόν αυτό, μέσα από διαφορετικές πτυχές, αλλά και να εκπαιδεύσουμε τόσο συλλογικότητες όσο και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις στα παιδιά τους στο σχολείο και βεβαίως πολλές φορές δημιουργούν project βασισμένα στις ιστορίες που τους δώσαμε και στο υλικό και τη βιβλιογραφία που τους διαθέσαμε, τα οποία παρουσιάζουν στο τέλος, αν θέλουν, στο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ. Γιατί θεωρούμε ότι γνωρίζοντας το ιστορικό παρελθόν, κατανοούμε καλύτερα το παρόν και διαμορφώνουμε το μέλλον. Αφού λοιπόν θεωρούμε ότι μέσα από τόσα χρόνια δράσης πετύχαμε αυτό τουλάχιστον, δηλαδή να γνωρίσουμε στην τοπική κοινωνία το ιστορικό της παρελθόν και την πολιτιστική κληρονομιά αυτής της περίοδου, έμενε ένα βήμα παραπέρα να πάμε, δηλαδή περάσουμε λίγο πιο βαθιά στην ιστορία και να δούμε πώς μπορούμε να την κατανοήσουμε καλύτερα για να τη συνδέσουμε με το παρόν, για να διαμορφώσουμε το καλύτερο μέλλον. Σε αυτό θα μας βοηθούσε η δράση Time Travel. Η δράση λοιπόν Time Travel τι είναι? Είναι μια μεθοδολογία την οποία επινόησε ο Σουηδός αρχαιολόγος Έμπε Βέστεργκρεν όταν εργαζόταν στο Μουσείο του Καλμάρ στη Σουηδία. Την ανέπτυξε εκεί, την μετέδωσε σε σχολεία και σε συλλογικότητες τοπικής κοινωνίας, εφαρμόζοντας ουσιαστικά τις αρχές της εφαρμοσμένης αρχαιολογίας. Αυτό αργότερα πήρε διαστάσεις, έφτιαξε ένα δίκτυο, το λεγόμενο Bridging Ages, που σημαίνει γεφυρώνοντας εποχές, και διέδωσε αυτή τη μεθοδολογία σε 21 χώρες, σε 4 υπήρους, όπου συμμετέχουν σε αυτό το δίκτυο μέλη φορείς που εφαρμόζουν ακριβώς αυτό το time travel, τη μεθοδολογία αυτή, για να γνωρίσουν την ιστορία στις τοπικές κοινωνίες της χώρας τους. Τα μέλη λοιπόν του δικτύου αυτού, με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουν την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας. Εμείς, ο σύλλογός μας, έγινε μέλος το 2022, κατόπιν μετάβασης στην Κερασούντα, όπου έγινε εκεί μια εκπαίδευση πάνω στη μέθοδο Time Travel και γι' αυτό στηριχθήκαμε από το πρόγραμμα Erasmus, τη δράση Courses and Training. Πώς λειτουργεί όμως το Time Travel? Είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία χρησιμοποιεί την τοπική κληρονομιά στο πλαίσιο μιας μαθησιακής διαδικασίας με σκοπό να δημιουργήσει προβληματισμό σε σύγχρονα ζητήματα όπως είναι το περιβάλλον, η ισότητα, η δημοκρατία, το φύλο, η βία, η μετανάστευση και βεβαίως παρέχει εργαλεία για την οικοδόμηση κοινότητας. Ουσιαστικά λειτουργεί ένα παιχνίδι ρόλων. Δηλαδή, βρίσκουμε το ιστορικό γεγονός που μας ενδιαφέρει, να εμβαθύνουμε, δημιουργούμε ρόλους ώστε οι συμμετέχοντες να το ζήσουν, να βρεθούν εκεί, σε αυτό το ιστορικό γεγονός, να αναπτύξουν ένα διάλογο μεταξύ τους πάνω στα θέματα που μας αφορούν και στο τέλος να καταλήξουν σε έναν αναστοχασμό που θα συνδέσουν το παρελθόν που βίωσαν με το σήμερα. Οι οργανωτές προετοιμάζουν τη δράση αφού κάνουν μια έρευνα πάνω σε αυτό το ιστορικό γεγονός, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα. Μπορεί να είναι συνεντεύξεις, μπορεί να είναι βιβλιογραφικές πηγές, μπορεί να είναι κάποια ντοκιμαντέρ, ό,τι πηγή μπορεί να βρουν διαθέσιμη, μελέτες, και αφού φτιάξουν το σενάριο, δημιουργούν τους ρόλους, τους οποίους τους δίνουν στους συμμετέχοντες. Και στο τέλος της δράσης γίνεται ο αναστοχασμός. Ποιοι είναι οι στόχοι? Οι στόχοι είναι η στήριξη της μάθησης με πλέον βιωματικό τρόπο, η προώθηση της κοινωνικής συνοχής και η συμβολή στην ανάπτυξη σχέσεων κοινότητας. Το μότο, χρησιμοποιώντας το παρελθόν, δημιουργείς το καλύτερο το μέλλον. Και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, σε όσους θέλουν επαγγελματικά να το χρησιμοποιήσουν, παραδείγματος χάρη σε θεατρικές ομάδες και γενικότερα σε όσους ανθρώπους τους συνδέει κάποιο τοπόσημο, η γειτονιά τους, ο χώρος τους κτλ. Ταξιδεύοντας στο χρόνο μέσα από ένα ποίημα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τη δράση που οργανώσαμε εμείς στη Ρόδο, για να γίνει πιο εύκολα κατανοητό πώς λειτουργεί τελικά η μέθοδος Time Travel. Στο πλαίσιο λοιπόν του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ, οργανώσαμε
αυτή τη δράση, ταξιδεύοντας τον χρόνο μέσα από ένα ποίημα. Τι κάναμε, πήραμε το ποίημα του Εμμανουήλ Γεωργίλα, ένας Ρόδιος ποιητής, έγραψε ένα μακροσκελέστατο ποίημα. Δεν είχε ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία, αλλά από αυτό μπορέσαμε να αντλήσουμε πάρα πολλά πολιτισμικά στοιχεία για το τι συνέβαινε την περίοδο της πανδημίας στη Ρόδο τον Μεσαίωνα, το 1498 συγκεκριμένα. Αυτό το θανατικό της Ρόδου μελέτησε ο καθηγητής, ο ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου της Λειψίας, Χάινριχ, ο οποίος έγραψε ένα βιβλίο το οποίο εμείς μελετήσαμε διεξοδικά για να μπορέσουμε να στήσουμε τη δράση μας. Κατόπιν έγινε μια ανοιχτή πρόσκληση και στην τοπική κοινωνία και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τις πρωτοβάθμιες, τις δευτεροβάθμιες, σε εκπαιδευτές, σε προσκοπικά συστήματα κτλ. Για να δηλώσουν συμμετοχή. Το θανατικό της Ρόδου. Η πανδημία, ο μαύρος θάνατος, όπως τον λέγανε τότε, το 1498 στη Ρόδο, ήταν μια πανδημία η οποία έπληξε όλο το γνωστό κόσμο της εποχής και λένε ότι αφάνισε περισσότερο από το 1/4 με 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης. Η διαδικασία. Αρχικά, οργανώθηκε μια ανοιχτή παρουσίαση στην τοπική κοινωνία, όπου συμμετείχαν κυρίως εκπαιδευτικοί. Αυτοί που ενδιαφέρθηκαν δήλωσαν συμμετοχή και επιλέξαμε 20 άτομα, τα οποία χωρίστηκαν σε 5 ομάδες. Αυτοί που επελέγησαν έλαβαν ηλεκτρονικά το υλικό το οποίο έπρεπε να μελετήσουν. Και αφού τους αφέθηκε κάποιος χρόνος και το μελέτησαν, έγινε μια συνάντηση με τους επιβλέποντες, με τους επιμελητές της κάθε δράσης στο Zoom και λύθηκαν οι απορίες. Το υλικό που τους δώσαμε, το ποίημα, καταρχήν. Η μελέτη αυτή του καθηγητή Χάινριχ, όπως και άλλες μελέτες που βρήκαμε από πανεπιστήμια. Βιβλιογραφία συμπληρωματική, το σενάριο, οι ερωτήσεις κλειδιά πάνω στις οποίες έπρεπε να αναπτυχθεί ο διάλογος, οι θέσεις που έπρεπε να πάρουν, που ήταν από εμάς δοσμένες στην προκειμένη. Επίσης, ο σκοπός της δράσης και βεβαίως πληροφορίες για το πώς εφαρμόζεται η μεθοδολογία time travel, την οποία ούτως ή άλλως τους την είχαμε παρουσιάσει ήδη από την πρώτη συνάντηση. Στο τέλος, έγινε η συνάντηση προετοιμασίας, όπου εκεί έπρεπε να στήσουμε το σκηνικό μας, ο κάθε ρόλος έπρεπε να πάρει τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσει, να τα στήσει στο χώρο και βεβαίως να λυθούν οι τελευταίες απορίες που μπορεί να προέκυπταν. Και έγινε η κατανομή θέσεων, βέβαια, στο σκηνικό. Έγινε σε ένα πολύ όμορφο προμαχώνα της μεσαιωνικής μας πόλης, ο οποίος πριν γίνει προμαχώνας, ήταν η αγορά της πόλης. Στο πρώτο μέρος, ξεκινάμε με μια αναπαράσταση της εποχής όπου όλα είναι καλά, δεν έχει έρθει ακόμα η πανδημία, ενώ στο δεύτερο μέρος, ο Γενικός Συντονιστής δίνει το ένασμα για να ξεκινήσει η δράση με τον χτύπο των κρουστών. Και βεβαίως οι διάλογοι ξεκινάνε μεταξύ των ρόλων, με την επίβλεψη όμως των driving persons. Οι driving persons, οι επιμελητές των δράσεων, είναι αυτοί που προσέχουν ώστε να μην πλατιάσουν οι διάλογοι και βγουν εκτός θέματος. Οι δραστηριότητες ήταν 5. Ο σκηνοποιός, ο Μπαρμπουτιέρης, η φαρμακοτρίφτρα, η ψηφοθέτρια και ο ποιητής ο Γεωργιλάς που έγραψε το ποίημα. Και τη ρόλη που βλέπετε εδώ. Για να δώσω μια καλύτερη εικόνα, βλέπουμε την προετοιμασία εδώ, το ντύσιμο των ρόλων. Κατόπιν βλέπουμε τον ποιητή, τον Γεωργιλά, που απαγγέλει το ποίημα λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου μέρους. Εδώ το κρουστό που δίνει το ένασμα, ο σκηνοποιός. Ο ποιητής εδώ σε διάλογο με τους υπότες, που είναι κάποιοι από τους ρόλους. Η ψηφοθέτρια, ο Μπαρμπουτιέρης, η φαρμακοτρίφτρα. Οι υπότες εν δράση και στο τέλος βάλαμε έτσι και ένα δικό μας κλου, ένα πιο θεατρικό στοιχείο, όπου δυστυχώς ο χάρος όσους τελικά τους βρίσκει το θανατικό, τους πάει στον Άδη. Και στο τέλος, στο τρίτο μέρος, γίνεται η λήξη της δράσης, συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, κάνουμε έτσι έναν απολογισμό, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα των συζητήσεων και γίνεται ο αναστοχοσμός και η αξιολόγηση της δράσης. Στην προκειμένη περίπτωση, οι ερωτήσεις κλειδιά που τέθηκαν ήταν τα θέματα που μας αφορούσαν εμάς και θέλαμε να εμβαθύνουμε περισσότερο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ποίηματος, όπου περιγράφεται πώς αντιμετωπίστηκε τότε η πανδημία, γιατί και τότε έγινε καραντίνα, και πώς αντιμετωπίστηκε σήμερα. Και κατά πόσο τελικά είχε αλλάξει το τότε στη διαχείρισή του,
από το σήμερα σε μια ανάλογη κατάσταση. Οπότε τα ερωτήματα είχαν να κάνουν κυρίως με το λεγόμενο lockdown, όπως λέμε σήμερα, και κατά πόσο θα έπρεπε τελικά να απομονώνονται υγιείς μαζί με τους ασθενείς ή ξεχωριστά, και κατά πόσο μπορεί να επέδρασε η καραντίνα στην ψυχολογία των ανθρώπων τότε, ποιες ήταν οι επιπτώσεις και πώς μπορεί να ήταν σήμερα, και αν είναι δυνατόν να διατηρηθεί η κοινωνική απόσταση με διαφορετικούς τρόπους. Στο δεύτερο ερώτημα, το οποίο έπρεπε να συζητήσουν μεταξύ τους οι ρόλοι με τους συντονιστές των δραστηριοτήτων, ήταν σε περίπτωση έκτατης υγειονομικής ανάγκης, αν θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες και μέτρα πρόληψης αυστηρά, τα οποία θα δώσει η διοίκηση, ή αν θα πρέπει απλά να γίνονται συστάσεις, τις οποίες η κοινωνία θα ακολουθεί κατά την κρίση της. Και κατά πόσο τα αυστηρά μέτρα μπορεί να επηρεάσουν την υγεία, την οικονομία, την κοινωνία και τις σχέσεις των ανθρώπων και των ελευθεριών του ανθρώπου. Οι θέσεις που ήταν δοσμένες από εμάς, γιατί έτσι το επιλέξαμε εμείς, δεν απαραίτητο στην ανάπτυξη της μεθόδου να χρησιμοποιηθούν δοσμένες θέσεις, αλλά εμείς θέλαμε να καθοδηγήσουμε στα τελικά συμπεράσματα, στα οποία θέλαμε μάλλον να καθοδηγήσουμε ώστε να βγουν τελικά συμπεράσματα πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και να μην πλατιάσουν οι διάλογοι. Οπότε τους δώσαμε δοσμένες θέσεις, οι οποίες ήταν αντικρουόμενες. Η μία θέση ήταν ότι δεν συμφωνούμε με την υποχρεωτική καραντίνα, αλλά να γίνονται μόνο συστάσεις. Η άλλη θέση ήταν ότι θα πρέπει να απομονώνονται οι συγγενείς μαζί με τους ασθενείς, ενώ οι άλλοι λέγανε ότι όχι, δεν θα πρέπει να απομονώνονται, θα πρέπει μόνο οι ασθενείς να απομονώνονται και οι υγιείς να ζουν ελεύθεροι. Και στη δεύτερη ερώτηση είναι αν πιστεύουν ότι η Σανιτά ήταν η υγειονομική υπηρεσία της εποχής, είναι η μόνη αρμόδια να τους πει τι πρέπει να κάνουν, ενώ η δεύτερη θέση ήταν ότι όχι, θα πρέπει η Σανιτά να κάνει μόνο συστάσεις και η κοινωνία να αποφασίσει μόνη της τι θα κάνει. Ο σκοπός θεωρούμε ότι σε μεγάλο βαθμό επετεύχθη, οι ομάδες κατέληξαν σε κάποια συμπεράσματα και έμειναν και πάρα πολύ ευχαριστημένοι όλοι από την δράση, οι οποίοι είπαν ότι θα την αξιοποιήσουν τη μεθοδολογία αυτή και στα σχολεία τους για να οργανώσουν project αντίστοιχα και με τους μαθητές τους για άλλα θέματα που τους αφορούν περισσότερο, για άλλες ιστορικές περιόδους, δεν έχει σημασία. Και αυτό ήταν βέβαια και ο στόχος ο δικός μας τελικά, να γνωρίσει η τοπική κοινωνία για πρώτη φορά στην Ελλάδα αυτή τη μεθοδολογία και να την χρησιμοποιήσει περαιτέρω και σε άλλα θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ.